Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Στέλλα από το κανάλι TV News με νέο βίντεο για το Survivor. Όπως είδατε και από τον τίτλο θα σας πω ποιος είναι ο MVP της εβδομάδας και ποιον θα δώσει για τέταρτο υποψήφιο προς αποχώρηση. Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μέχρι τώρα έχουμε δει τους δύο πρώτους αγώνες ασυλίας, τον έναν τον έχει κερδίσει η μπλε ομάδα και τον άλλον αγώνα τον έχει κερδίσει η κόκκινη ομάδα. Οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση από αυτές τις δύο ασυλίες είναι ο Θοδωρής Τουρκογιώργος και η Μαρελίνα Βακονδίου. Αναμένουμε να δούμε ποιος θα κερδίσει και τον τρίτο αγώνα ασυλίας γιατί ακόμα δεν έχω κάτι επιβεβαιωμένο 100%. Άρα δεν ξέρουμε ακόμη αν θα είναι αντρική ή γυναικεία η υπόθεση ή ψηφοφορία αφού δεν ξέρουμε ούτε τον τρίτο υποψήφιο. Όμω, πάμε να σα πω ποιο θα είναι ο MVP τη εβδομάδα. Μην ξεχνιόμαστε ότι μετράει και ο αυριανό αγώνα. Γι' αυτό εγώ θα σα πω λοιπόν για τους δύο πρώτου αγώνε ασυλία ποιο φαίνεται το φαβορή για να είναι ο MVP. Ο μόνο παίκτη που δεν έχει φέρει ήττα στου δύο αγώνε ασυλία έω τώρα είναι η Ιωάννα. Η Ιωάννα έχει κάνει 4 στα 4 έω τώρα. Αν φέρει έστω και μία ήττα αύριο στον τρίτο αγώνα ασυλίας, τότε λοιπόν μπαίνουν στη διεκδίκηση μαζί της και η Σταυρούλα μαζί με τον Γιάννη τον Περπατάρη. Ένας από αυτούς τους τρεις φαίνεται να είναι ο MVP της εβδομάδας. Τώρα, εάν με ρωτάτε ποιον πιστεύω ότι θα δώσουν για υποψήφιο, θα σας πω αν τελικά είναι γυναική η ψηφοφορία ότι θα κοιμανθούν ανάμεσα στη Μαρία και στην Όλγα. Ανάλογα, μία από τις δύο μπορεί να βγει από την κάλπη και μία να δώσει ο MVP. Αν όμως έχουμε αντρική ψηφοφορία αυτή την εβδομάδα, πιστεύω ότι θα κινηθούν ανάμεσα στον Ντάνιελ και στον Αλέξη τον Παπά. Αναμένω και τα δικά σας σχόλια για να μου πείτε ποιος πιστεύετε ότι θα είναι ο τέταρτος υποψήφιος που θα υποδείξουν. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο, πατήστε like Κάντε την εγγραφή σας και μην ξεχνάτε το καμπανάκι. Να είστε καλά φίλοι μου. Γεια σας.